ο Τζακ και η φασολιά. Του Τζακ η μαμά είπε μία πρωία: «Αχ Τζακ, δεν μας έχει μείνει ούτε μία. Να πας στη γελάδα μας ως το παζάρι, κάποιος εκεί θα βρεθεί να την πάρει. Μόνο μην πεις προς Θεού στη Μητρόπολη πως είναι συνομήλικη με την Ακρόπολη». Το αγόρι μας πήρε το ζωντανό και ήρθε μετά χαμογελαστό και είπε: «Μανούλα γλυκιά και καλή, δεν θα μαντέψεις ποτέ σου με τι έχω ανταλλάξει εγώ τη μαρούλα την αγελάδα μας την τόσο γριούλα». Και η μαμά του υποψιασμένη λέει: «Σίγουρα έχουμε βγει χαμένοι». Και όταν ο Τζακ έβγαλε ένα φασόλι, η μαμά του αμέσως πρασίνησε όλη και με ένα σάλτο ως το ταβάνι φώναξε: «Είσαι τελείως χαϊβάνι! Μόνο ένα αγόρι που είναι κουτό θα δεχότανε ποτέ το αντάλλαγμα αυτό». Και πετώντας το όσπριο από το παράθυρο, κάθισε ευθύς στο δεμάτι με το άχυρο και άρχισε αυτή να χτυπά δυνατά το μικρό της αγόρι στα πισινά. Και μάλιστα η παλιοκακίστρα με το κοντάρι από τη σφουγγαρίστρα. Είχε αρχίσει πια να ανοιχτώνει και το φασόλι να μεγαλώνει. Και ως το πρωί την άλλη τη μέρα είχε ανέβει πέρα ως πέρα. Και ο Τζακ φωνάζει: «Δεν είναι πιο καλό από τη γριά τη γελάδα αυτό?» Μα η μάνα του του λέει: «Βρε χαζοβιόλι, δεν βλέπω επάνω κανένα φασόλι που θα μπορούσα εγώ να μαζέψω και φασολάδα να μαγειρέψω». Οπότε το αγόρι, κοιτώντας ψηλά, λέει: «Τα φύλλα είναι όλα χρυσά». Και είχε απόλυτο δίκιο, σαφώς, γιατί όλο λάμπαν του ήλιου το φως, δεκάδες χιλιάδες φύλλα χρυσά που ξετρελάναν τη δόλια μαμά. «Αχ Παναγιά μου, μεγάλη σου η χάρη, θα δώσω το μίνι, θα πάρω Φεράρι. Τι στέκεσαι γιώκα μου ακόμα εδώ, ανέβα και μάζεψε το θησαυρό». Ο Τζακ μας ευκίνητα και ζωηρά σκαρφαλώνει σαν γάτα στη φασολιά. Ανεβαίνει το τέρας σχεδόν απνευστή και φτάνει επάνω ως την κορυφή. Όμως σε λίγο, το άλλο λεπτό, συνέβη κάτι το τρομακτικό. Μία φωνάρα βαθιά και βραχνή παντού αντυχεί σε ουρανό και σε γη. «Ποιος εδώ πέρα τριγυρίζει? Ανθρώπινο κρέας μου μυρίζει!» Ο Τζακ μας φοβήθηκε πάρα πολύ και κατεβαίνει την άλλη στιγμή. «Μανούλα!» φωνάζει τρομαγμένος. «Εκεί ψηλά κάποιος είναι κρυμμένος! Ωστόσο, τον είδα εγώ τον αλήτη. Είναι ένας δράκος με αλάνθα στη μύτη». «Μα τι μου λες?» ρωτάει η μαμά του, θαρώντας πως έχασε τα λογικά του. «Αλήθεια σου λέω», είπε ο Τζακ της μητέρας. «Είπε πως μύρισε ανθρώπινο κρέας». Οπότε η μαμά του του λέει: «Μπορεί, από το Πάσχα δεν έχεις πληθεί. Σου είπα να πλένεσαι γιατί μυρίζεις, όμως εσύ δεν χαμπαρίζεις. Ακόμα κι εγώ που είμαι η μαμά σου δεν την αντέχω τη μυρωδιά σου. Πήγαινε τότε εσύ στην κορφή που λες ότι είσαι πιο καθαρή», είπε ο Τζακ, και αμέσως εκείνη σάλτο τεράστιο και άχαρο δίνει, μα πρώτα σηκώνει τη φούστα ψηλά και εξαφανίζεται στη φασολιά. Η καρδιά του μικρού χτυπούσε τρελά, μήπως και γίνουν ξανά τα γνωστά. Σηκώνει το βλέμμα και στείνει αυτή, τι θα απογίνει η γυναίκα αυτή. Μετά από λίγο, από κάπου ψηλά, ακούει δαγκονιές και μασουλιτά. Μετά και το δράκο να μουρμουρίζει: «Ωραία είναι η κοιλιά σαν γεμίζει, αν και να λέμε τη μαύρη αλήθεια, σαν πολλά κόκαλα είχε η λήθεια». «Χριστέ μου», φωνάζει ο Τζακ δυνατά, «ο δράκος κατάπιε με μια στη μαμά. Την είχε μυρίσει απ' την αρχή,
Το ήξερα εγώ πως δεν είναι καθαρή. Ενώ ήταν εκεί, με βαριά την καρδιά, ο Τζακ πάλι είδε τη φασολιά και είπε σε τόνο πολύ σιγανό: «Νομίζω θα πάω ευθύς να πληθώ, πριν ξανανεύω στο δέντρο αυτό, μη με μυρίσει το άγριο θεριό». Αρπάζει λοιπόν σαπούνι, πετσέτα, πάει και κλείνεται στην τουαλέτα, πλένει με ζήλο όλο το σώμα, λούζει μαλάκια, αλλά και ακόμα νύχια, δόντια, αυτιά καθαρίζει σαν φρεσκορόδομο σκομυρίζει. Και ύστερα, για άλλη μία φορά, ανεβαίνει σαν γάτα στη φασολιά. Ο άγριος δράκος καθόταν εκεί, κοιτάζοντας γύρω ασκαρδιμικτή, και έλεγε με ύφος καθόλου κεφάτο και με τον Τζακ ακριβώς από κάτω: «Κανείς εδώ πέρα δεν τριγυρίζει, ανθρώπινο κρέας δεν μου μυρίζει». Τ' αγόρι δεν έβγαλε καν τσιμουδιά, ώσπου κοιμήθηκε ο δράκος βαριά. Και ύστερα βγήκε από την κρυψώνα να κάνει ευθύς την μεγάλη οικονόμα. Και είπε: «Ένα μπάνιο αξίζει χρυσάφι. Θα μπαίνω στο εξής κάθε μέρα στη σκάφη».